Διοργανώνουμε εδώ στην Τρίπολη την πρώτη μερίδα ψυχικής υγείας στην περιγεννητική περίοδο. Θα μιλήσουμε δηλαδή ουσιαστικά για την ψυχολογία των γυναικών και των ζευγαριών στην περίοδο της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχίας, διότι είναι ευαίσθητες περίοδοι για την ψυχολογία της γυναίκας και είναι δυνατόν να εμφανιστούν διάφορες ψυχικές διαταραχές ή να ενταθούν ήδη προϋπάρχουσες ψυχικές διαταραχές. Θα προσεγγίσουμε όμως τα θέματα της ψυχολογίας από πολλές και σφαιρικές απόψεις. Θα μιλήσουμε για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, για την επίδραση που έχουν τεχνικές χαλάρωσης, η μουσική στην εγκυμοσύνη. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τα αμυγώς ιατρικότερα θέματα, όπως είναι το θέμα της ψύχωσης και κατάθλιψης της λοχίας, που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε συμβουλές στους συναδέλφους, στους γυναικολόγους και σε άλλους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το πώς μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα και να προλάβουμε την εμφάνιση ψυχικών παθήσεων στην εγκυμοσύνη. Για το λόγο αυτό έχουμε καλέσει ομιλητές εξειδικευμένους, ψυχιάτρους, ΜΕΕΣ κτλ., οι οποίοι ειδικεύονται στα θέματα αυτά, έχουν κάνει έρευνες, έχουν δημοσιευτεί και έχουν ανακοινωθεί σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια αντίστοιχα. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι συμμετέχοντες, αλλά και απλό κοινό που έχει έρθει, θα επωφεληθεί από τις γνώσεις που θα πάρει. Τα αποτελέσματα δείχνουν, οι πρόσφατες έρευνες, ότι η οικονομική κρίση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της ψυχικής υγείας, ειδικά στην ευαίσθητη περιγεννητική περίοδο. Είναι αναμενόμενο, βεβαίως, από τη γνώση που έχουμε. Και για αυτό το λόγο θέλουμε να είμαστε σε αυξημένη εγρήγορση επαγγελματίες υγείας για να προλάβουμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις στην εγκυμοσύνη και αργότερα. Η διοργάνωση είναι του Επιστημονικού Συλλόγου ΜΕΟΝ Ευτών Ναυπλίου, ο οποίος έχει περιοχή δράσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου ουσιαστικά, ο Σύλλογος ΜΕΟΝ της Αθήνας και το Τμήμα Μεευτικής του ΤΕΗ Αθήνας. Ήρθα εδώ να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη και όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Ένα σημαντικό θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές τους, τους διοργανωτές της εκδήλωσης, ως πατέρας, ως γιατρός και ως περιφερειακός σύμβουλος. Επίσης, μεταφέρω τη διάθεση της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη του Τατούλη να είμαστε κοντά τους με όλες τις δομές που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί η ψυχική υγεία στην περιγεννητική περίοδο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βοηθώντας το θα λύσουμε και περαιτέρω προβλήματα υπογονιμότητας και ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αντιμετωπίζουμε όχι μόνο στην περιφέρειά μας, όλο τον κόσμο, μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι που έρχεται μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό, πολύ ευχάριστο και πολύ ιδιαίτερο σημείο να αποκτήσει έναν απόγονο, ένα παιδί, σίγουρα αισθάνεται διαφορετικά, αισθάνεται περίεργα, αισθάνεται καινούρια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την υποστήριξη ειδικών και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες για τον τόπο μας. Εκεί που η ψυχική υγεία σίγουρα στην ψυχική υγεία επιτίθεται και άλλα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας, ειδικά σε αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε σίγουρα την γνώση και τη βοήθεια των ειδικών που έχουμε σήμερα εδώ να μας βοηθήσουν. Η απόφαση να γίνει εδώ στη Τρίπολη θεωρώ ότι έγινε δεδομένου ότι η Τρίπολη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας, έχοντας πάνω από 40 χρόνια ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο. Οι κάτοικοι της πόλεως της Τρίπολης και της Αρκαδίας γενικότερα είναι ήδη ευαισθητοποιημένα άτομα, έχουν δεχθεί αυτή την πραγματικότητα, έχουν δεχθεί τους ασθενείς να είναι δίπλα τους σε καθημερινές συναλλαγές και στις παρέες τους. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ σημαντική ημερίδα η σημερινή και θεωρώ ότι όποια ενημέρωση έχει να κάνει με τον κόσμο σε θέματα ψυχικής υγείας, είτε γενικά για ψυχική υγεία, είτε για εξειδικευμένα θέματα όπως είναι η σημερινή ημερίδα που έχει σχέση για την ψυχική υγεία στην περιγεννητική περίοδο, είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι εκείνο που πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι στην ενημέρωση του κόσμου, να μάθει τι είναι το θέμα της ψυχικής νόσου και ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί και οι άνθρωποι αυτοί να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και που απολαμβάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Και εν πάση περιπτώσει, το θέμα της ψυχικής υγείας είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί όλοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Το Πανεργατικό Νοσοκομείο και εγώ προσωπικά, έχοντας υπάρξει και στο παρελθόν διοικήτρια στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο που με ευαισθητοποίησε ακόμα πιο πολύ στα θέματα της ψυχικής υγείας εκείνη η περίοδος ενασχόλησής μου με τα ψυχιατρικά θέματα, αλλά και σαν άτομο,
υποσχέθηκα και είμαι διατεθειμένη να συμβάλλω και να υποστηρίζω τέτοιου είδους ενέργειες, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό προς την κοινωνία, η ενημέρωση για τα θέματα της ψυχικής υγείας. Όταν προϋπάρχει μια ψυχική νόσος, ο κίνδυνος υποτροπής της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ίδιος σε αυτόν με μη κατάσταση εγκυμοσύνης. Όσο αφορά την ίδια την εγκυμοσύνη, το τι είναι, μια αλλαγή, επηρεάζει όπως θα επηρέαζε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε στάδιο στη ζωή ενός ατόμου με ψυχική νόσο. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στην κατάθλιψη, όπου λαμβάνουμε υπόψη τους παράγοντες κινδύνου. Η συμπτωματολογία που θα σας πω μοιάζει αρκετά, είναι δηλαδή η συμπτωματολογία της κατάθλιψης. Απλώς για να γίνει διάγνωση της κατάθλιψης πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια, τα οποία είναι κυρίως το δικό μας ρόλο για την έννοια της διαταραχής, καθώς καταθλιπτικά ή καταθλιπτικόμορφα συμπτώματα ή συμπτωματολογία, χωρίς να στοιχειοθετεί διαταραχή, μπορούν να περάσουν οι περισσότερες γυναίκες στην κατάσταση της εγκυμοσύνης. Αν η κατάθλιψη παραμείνει χωρίς παρέμβαση, χωρίς θεραπευτική παρέμβαση, η οποία δεν είναι απαραίτητα φαρμακευτική, η επίδρασή της και στην ίδια τη μητέρα και στο οικογενειακό της πλαίσιο, αλλά και στο έμβριο και στη συνέχεια νεογνώ, είναι σημαντική. Πιστεύω ότι θα πρέπει να στραφούμε και προς αυτή την κατεύθυνση, ανάλογα με την ειδικότητα που έχει ο καθένας, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, στο μέτρο που μπορεί, για να βοηθήσουν αυτούς τους ψυχικά διαταραγμένους ανθρώπους. Και ίσως να πρέπει να κάνουμε και εμείς έκκληση προς την κοινωνία, μια έκκληση και μια προσπάθεια προς την πολιτεία.